Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Πραγματικά αισθάνομαι ότι φέτος δεν έχω να κράξω τίποτα για το Met Gala, γιατί ήταν όλοι υπέροχα ντυμένοι. Κενδαλία μου, κενδαλία Τζενεροπούλη μου, τι είναι αυτό? Γιατί πάντα με απογοητεύει. Τώρα πια όλες τις αδερφές, τις πάρω διάλογο όλοι μαζί. Τι είναι αυτό, λύση, θα κάνεις opening στο Cirque du Soleil, στο Τζίρκο Μεντράνο και θα βγάλεις λαγούς και δράκους από τα μανίκια σου. Γιατί. Καλά, η Kim Kardashian ήμουν σίγουρο ότι θα δει κάπω έτσι, γιατί έχει εδώ και τρεις μέρες που πηγαίνει και ψαχουλεύει στο δωμάτιο της γιαγιά μου, παιδιά. Έκλεψε όλα τα μαργαριτάρια, όλα, τα τύλιξε γύρω-γύρω και είπε: ήρθα, παιδιά, ήρθα. Καλημέρα. Καλέσαν τη Ζόζεφιν. Γιατί πάλι, παιδιά, πάλι πιο κλασμένο είμαι από όλου. Εμένα γιατί όχι, και γιατί τη Ζόζεφιν, μπαλάκα. Τι εγώ τραγουδάω, μα θέλω. Λίτσα μου, μάλλον και εσύ, σαν την Kim Kardashian, φτάνει με τι πέλε, κλέψτε όλα τη γιαγιά μου. Οριακά η γυναίκα έχει μείνει γυμνή. Δεν ζει. Έλεος με τις πέρλες. Αυτή δεν είναι η κλαψομούνα από το Euphoria. Αυτή γιατί καλέσατε. Και εγώ κλαψομούνα είμαι και δεν με κάλεσε κανείς. Το γοράκι. Α, είναι η Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτή που πήρε το δίπλωμά της και μετά έκανε μπαλόνια και έκλαιγε. Τι έκανε αυτή τώρα, παιδιά? Σπόρτα από τη Μίσκο, χορηγία θα σας πω εγώ. Έβαλε ολικής μακαρόνια, κανονικά μακαρόνια, σάλτσα τίποτα, τυράκι τίποτα. Μου πέταξε εκεί πέρα και ένα λουλούδι πλαστικό και είπε ήρθα. Όχι αγάπη μου. Έτσι, πάτε λαϊκή. Ούτε τη λαϊκή δεν πά. Πάνε στο Instagram μου να δεις που πέφτει το κραξίδι το γερό, το δυνατό, να ψηφίσει και στο έργο. Έχουν βάσει ποιο τύχει καλύτερα, ποιο τύχει χειρότερα. Πολλοί τύχηκαν να πέσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και να με έχει και εκεί για να μιλάμε, να κράζουμε, να ουρλιάζουμε όλοι μαζί. Φιλάκια. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.